Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα. Είστε συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Παρακολουθείτε την ΕΡΤ. Λοιπόν, το σήμα άλλαξε. Άλλαξε πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Αυτό είναι πολύ συγκινητικό για μας. Είναι μια ιδιαίτερη μέρα, Νίκο, ε. Είναι μια ιδιαίτερη μέρα για όλους τους Έλληνες, τους φιλέλληνες, όσους αγαπούν την Ελλάδα και όσους αγαπούν την ελεύθερη ενημέρωση. Χωρίς δεσμεύσεις και χωρίς υποχρεώσεις. Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ που είστε στο στούντιο εδώ. Να πούμε ότι είμαστε απλοί άνθρωποι, να πούμε ότι έχουμε άγχος, να πούμε ότι είμαστε πάρα πολύ συγκινημένοι και προσπαθούμε αυτό να το κρατήσουμε και να πούμε ότι θα είμαστε εδώ μαζί σας καθημερινά από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή, 6 με 8. Θα ακολουθήσει η δεύτερη ζώνη ενημερωτική, 8 με 10, 10 με 12. Η ενημέρωση ΕΡΤ θα ξεκινάει από τις 6 και θα ολοκληρώνει το μεσημέρι. Βασιλική. Λοιπόν, έλεγα ότι είναι μια πολύ ιδιαίτερη μέρα για μας. Δύσκολη, τα είπες και εσύ, με την ψυχολογία μας. Επίσης ιδιαίτερη, λέω τις ίδιες λέξεις. Εγώ θέλω να χαιρετήσω και πάλι όλους τους Έλληνες. Θέλω να χαιρετήσω όλους τους περιφερειακούς μας σταθμούς, την ελληνική ραδιοφωνία, που όλο αυτό το χρονικό διάστημα, τα δύο δύσκολα χρόνια για μας, κράτησε τη φωνή της ΕΡΤ ανοιχτή. Θέλω να χαιρετήσω μαζί με τον Νίκο, γιατί κάναμε πολλά αυτά τα δύο χρόνια και δύσκολα μαζί με τον Νίκο, την ΕΤ3, που σε λίγες ημέρες, όπως έχει δεσμευθεί η διοίκηση και ο πρόεδρος της ΕΡΤ, θα είναι στον αέρα κοντά μας. Και τα ραδιόφωνα της Μακεδονίας, έτσι.